επήγαινα από το Μεραμπέλο εις το Ηράκλειον και επειδή το θέρος επεκράτηδε τότε ασφάλεια σε αυτά τα μέρη της Κρήτης, επροτίμησα να οδηπορήσω νύκταδη για να αποφύγω τον καύσωνα της ημέρας. Ο αγωγιάτης, τον οποίον είχα πάρει από την Νεάπολη του Μεραμπέλου, ονομάζεται ο Μαλλιώτης και κατήγεται το όντιν από τα Μάλια, ως μου είπεν όταν πλησιάζαμε σε αυτό το χωριό. «Να το χωριό μου», είπεν, εκτείνοντον βραχίωνα προς τα αριστερά. Τρία ή τέσσερα μικρά φώτα εδείκνυαν την θέση του χωριού. Η σελήνη δεν είχε ανατείλει ακόμη, αλλά το σκότος ήταν τόσο ελαφρόν και διαφανές, ώστε διακρίνονται τα σχήματα των πλησιεστέρων αντικειμένων. Εμάντευσα δε μάλλον παρά διέκρινα ότι δεξιά εξετείνεται χαμηλών αλίπεδων, από το βάθος του οποίου ήρχε το εξισθενημένος ορόχθος της θαλάσσης ως πνοή κοιμωμένου θηρίου. «Χάνειν αυτό?» ρώτησα τον αγωγιάτην, δεικνύων μίαν υπόλευκον οικοδομήν πλησίων του δρόμου. «Όχι, εκκλησιά, είναι το νεκροταφείο του χωριού». Το χάνει το παρακάτω και εκεί σταματήσαμε εν επί ολίγην ώραν. Ήταν αργά και στο χωριό επεκράτη ησυχία και μόνον γαυγίσματα σκύλων χαιρέτησαν την διάβασή μας. Με το λίγον έσβησαν και τα ολίγα φώτα, αλλά από το αλίπεδον κάτω, όπου ήσαν οι λαχανόκηποι των Μαλλιωτών, το βαρύ της θαλάσσης ανάσασμα συνόδευε μίαν μυριόστομων συμφωνίαν γρήλων και βατράχων. Ενώ δε καθήμενος εις τα πρόθυρα του ξενώνος επερίμενα τον αγωγιάτην και τον ημίωνόν του να τελειώσουν το δείπνον των, η βοή εκείνη με έριπτεν εις γλυκητά την ύπνωση, από την οποία με δυσαρέσκεν με απέσπασε η φωνή του Μαλλιώτη, δια να εξακολουθήσουμε την πορεία μας. Αλλά και επί του ημιώνου εξακολούθησα να νιστάζω και θα έπαιρνα καμιά κουτρουβάλαν, αν δεν διασκέδαζε την άρκην μου το ενδιαφέρον μιας ιστορίας, την οποία ήρχισε να μου διηγείται ο αγωγιάτης. Εις το χωριό εκείνο κατοικούσε προετών ένας γέρος πολύ ιδιότροπος, τόσον ιδιότροπος, ώστε να θεωρείται γενικώς από τους χωριανούς τρελός και κάτι περισσότερο νεραειδοπαρμένος. Ο γεροτζηρίτης, όσο ονομάζεται, συγγενείς στενούς δεν είχεν, αλλά κάτι μακρινούς, τους οποίους δεν ήθελε να δει. Έζη μόνος του ως θηρίον, εις ένα παλιόσπιτο, περιουσίαν δεν είχεν, αλλά και δεν εδιακόνευεν. Αν δεν τον ελυπούντο οι γυναίκες να του δίνουν ένα κομμάτι ψωμί, θα ψοφούσε, χωρίς να ζητήσει, χωρίς να μιλήσει. Κανείς δεν εγνώριζε πώς ήταν μέσα στο σπίτι του, διότι κανένα δεν αφήκε ποτέ να μπει. Και όταν επήγαιναν οι γυναίκες να του δώσουν κάτι να φάει, το άφηναν στο κατόφλι της πόρτας του και του κτυπούσαν να το πάρει. Ήξευραν ότι ήταν καλός να σκοτώσει εκείνον που θα έκανε να μπει στο σπίτι του. Πολύ σπανίως μιλούσε και τότε για να πει ολίγες λέξεις, και αυτές τόσο σιγά και τόσο γρήγορα, που ήταν δύσκολο να αντιληφθεί κανείς τι έλεγε. Κι όμως αυτός ο τόσο ολιγόλογος με τους άλλους μιλούσε διάκοπα σχεδόν με τον εαυτό του. Τα χείλη του κινούνται διαρκώς και άμα τον επλησίαζες άκουγες και ένα μουρμούρισμα, από το οποίο όμως δεν μπορούσε κανείς να διακρίνει τίποτε. Μιλούσε με τον εαυτό του, αλλά οι χωριανοί είχαν την ιδέα ότι μιλεί με καμιά νεράιδα που του είχε πάρει το νου. Αυτή την νεράιδα θα την έχει και στο σπίτι του και ζούσαν μαζί, και γι' αυτό δεν ήθελε να μπει κανείς να την ενοχλήσει ή να τη δει. Κάτι ψαράδες έλεγαν πως τον είδαν περασμένα μεσάνυχτα να περπατεί κάτω στα κρογιάλι, μέσα στη βοή του ανέμου και των κυμάτων. Και βέβαια, εις αυτούς τους νυχτερινούς περιπάτους, θα έχει συντροφιά την νεράιδα του. Εκείνο τον καιρό, πολλοί άνθρωποι ευρικολάκεζαν, εκακαθρόπιζαν, όπως το έλεγαν στην Κρήτη. Όλοι λοιπόν στα Μάλια είχαν την ιδέα ότι και ο γερονεραϊδής ήταν αδύνατο να μην κακαθροπήσει όταν θα πέθανε. Αλλά ο Τζιρίτης σε βάστα καλά, και πολλοί από αυτούς που περίμεναν να τον δουν βρικόλακα πέθαναν, και αυτός εξακολουθούσε να κάνει τους νυχτερινούς περιπάτους του με την νεράιδα. Αλλά μια μέρα πήγε μεσημέρι και η πόρτα του δεν άνοιξε. Μωρέ, μην απέθανε. Του χτυπούν, του φωνάζουν, αλλά τίποτε. Αποφάσισαν τότε και έσπασαν την πόρτα και τον ευρήκαν πεθαμένο πάνω σε κάτι παλιόρουχα. Ήταν τότε συνήθεια, μα πέθανε κανείς, να του ψάλουν την νεκρική να ακολουθίαν και έπειτα να τον πηγαίνουν στην εκκλησία του νεκροταφείου και να τον αφήνουν εκεί ως την άλλη μέρα που θα τον ενταφίαζαν. Επειδή τον καιρό εκείνον γιατροί δεν υπήρχαν, συνέβαινε να θάφτουν και μερικούς ζωντανούς κατά λάθος.
Γι' αυτό εκράτησε αυτή η συνήθεια. Το ίδιο έγινε και για τον Τζιρίτη. Και επειδή δεν είχε συγγενείς για να μείνουν κοντά του, τον αφήκαν κατάμονο στο κλεισάκι του νεκροταφείου. Μερικές από τις γριές θα μέναν ίσως να του κάνουν παραμονή. Αλλά ποια είχε το θάρρος να μείνει τη νύχτα κοντά σε έναν νεραϊδή πεθαμένο που ήταν και φόβος να βρικολακιάσει. Αλλά ο Γεροτζιρίτης δεν έμεινε μόνος. Φαίνεται ότι οι νεράιδες και τα άλλα ερικά έκαναν σύναξη στο νεκροταφείο, διότι άμα νύκτωσε, σηκώθηκε ένας φοβερός άνεμος και μπαινόβγαινε με γογκιτά και θρήνους από το φεγγίτι της εκκλησιάς και τις σχισμάδες των παραθύρων. Τα καντήλια έσβησαν και ο Τζιρίτης έμεινε στα θεοσκότεινα. Την ώρα εκείνη ερχόταν από το δρόμο του Μεραμπέλου ένας γεροντάκος καμπουριασμένος πάνω στο ραβδί του. Σε κάθε δυνατό φύσημα στεκότανε και αντιστηρίζεται με το ραβδί για να μην πέσει. Ο άνεμος ή το κρύος και του πιάνε την αναπνοή. Αλλά προχωρούσε σιγά σιγά. Όταν όμως έφτασε μπροστά στο νεκροταφείο δεν είχε πια δύναμη. Αδύνατο να φτάσει στο χωριό. Αλλά και αν πήγαινε στο χωριό σε ποια πόρτα να χτυπήσει. Θα τον έβαζε κανείς τέτοια ώρα σπίτι του ένα διακονιάρι. Καλύτερα μην ενοχλήσει κανένα, αλλά να πάει στο εκκλησάκι του νεκροταφείου που κι άλλη φορά είχε εξομείνει. Επήγε και έσπρωξε την πόρτα της εκκλησίας. Δεν ήταν κλειδωμένη. Και δεν είχε ίσως και κλειδονιάν. Και από το βαρύ τρίξιμο που έκανε για να ανοίξει, αντιλάλησε ο θόλος. «Ευχαριστώ σε Θεέ μου», είπε ο γέρος, «που δεν διώχνεις κανέναν από το σπίτι σου». Έκαμε το σταυρό του στα σκοτεινά και αφού έκλεισε πάλι την πόρτα, πήγε και ζάρωσε σε μια γωνιά. Το πρωί εξημέρωνε καθημερινή και ο παπάς ευγιάστηκε να θάψει το γεροτζιρίτη και να πάει έπειτα και στη δουλειά του. Επέρασε και ειδοποίησε μερικούς χωριανούς να πάνε και τράβηξε μόνο στο νεκροταφείο. Δεν είχε φωτίσει καλά ακόμη, γιατί ήταν και συννεφιά. Ο παπάς έσπρωξε την πόρτα της εκκλησιάς και είπε, ως να μιλούσε τάχα του πεθαμένου, «Πώς να τα πέρασες απόψε ευλογημένε με τόση ανεμική και κρυάδα?» Και εκεί που έκανε να μπει στην εκκλησία, ακούει μια τρεμουλιαστή φωνή να το αποκρίνεται από μέσα. «Ο Θεός κι εγώ κατέχω πως σε πέρασα». Ο παπάς σε μαρμάρωσε στην πόρτα. Το πρόσωπο του κέρωσε και τα γένια του τρέμανε σαν την ουρά της σουσουράδας. Μπορούσε να μην του περάσει ιδέα πως ο Τζιρίτης ευρικολάκιασε. Όταν μάλιστα είδε να προβάλλει από το σκοτάδι της εκκλησιάς μια γεροντική κεφαλή, δεν του μείνει αμφιβολία και το έβαλε στα πόδια. Όταν έφτασε σπίτι του, έπεσε με πυρετό και στα παραμιλητά του έλεγε πως είδε τον Τζιρίτη κακαθροπισμένον. Και οι χωριανοί το περίμεναν και δεν δυσκολεύτηκαν να το πιστέψουν. Έφεραν κι άλλο παπά από άλλο χωριό και έθαψαν τον Τζιρίτη με την ιδιαίτερη ταφή που έκαναν τότε στους βρικολακιασμένους για να μην ξανασηκωθούν.